Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βίτσα για το πρώτον, για τη διαστρέβλωση της θέσης του ΚΚΕ, η οποία είναι γνωστή, η διαστρέβλωση που κάνετε, μόνιμα και συνέχεια. Και δεν θα απαντήσω γενικότερα, γιατί ξέρετε, το να μιλάς για εθνικισμό στο ΚΚΕ, όταν είσαι αναπληρωτής υπουργός του κυρίου Καμένου και 4 χρόνια στην ίδια κυβέρνηση, που είναι κατεξοχήν εθνικισμός, είναι τουλάχιστον θράσος. Τουλάχιστον. Μήνα... Σας διάκοψα. Καθίστε και μην μιλάτε. Δεύτερο θέμα. Το να λες ότι το ΚΚΕ έχει αυτή την πολιτική γιατί προσπαθεί να ενταχθεί στον εθνικό κορμό, θα θυμίσω αυτό το είχε πει ο Κύρκος, ότι το ΚΚΕ είναι εκτός εθνικού κορμού και το είχε πει το 1992. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τότε έλεγε ότι το πρόβλημα δεν είναι η ονομασία, το πρόβλημα είναι η επέμβαση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, το πρόβλημα είναι οι ελιτροτισμοί που συντηρούνται. Η θέση λοιπόν του ΚΚΕ είναι κρυστάλλινη. Εντελώς κρυστάλλινη και ισχύει και σήμερα όπως ίσχυε και τότε. Όταν το κόμμα σας που πήγατε, τότε το 92, ήταν μπροστά στα συλλαλητήρια, όταν έλεγε όλοι πλην λακεδαιμονίων, όλος ο ελληνισμός εκτός των εχθρών των Ελλήνων και εννοούσε το ΚΚΕ. Σε αυτό το κόμμα ήσασταν τότε που έλεγε αυτά τα πράγματα και που πήγαινε κάτω από τη σημαία η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, που εμείς λέγαμε το αντίθετο ακριβώς. Επομένως, μη διαστρεβλώνετε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. His master's voice, κάποιοι τώρα έλεγε. Εντάξει, ευχαριστούμε. Όχι, δεν τελείωσα, μισό λεπτό. Μην με κόβετε. 2 λεπτά. Κύριε Φωκά, τι να σας πω. 2 λεπτά είπα. Εμείς λέμε ότι η συμφωνία, δεν λέμε το όνομα, και αφήστε αυτά τα βρώμικα κόλπα. Εμείς λέμε η συμφωνία αυτή είναι εισιτήριο για την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Και δεν λέμε για το όνομα. Το όνομα πάντα το ΚΚΕ, όταν εσείς, ξαναλέω, με τους φασίστες και με όλους τους υπόλοιπους, λέγατε ότι η Μακεδονία είναι μία κοινωνική, εμείς λέγαμε σύνθετο όνομα με καθαρά γεωγραφικό προσδιορισμό και εσείς τότε συνειδητά ήσασταν με αυτό το κόμμα που πήγαινε στις διαδηλώσεις και αλλάξατε, γιατί άλλαξε η γραμμή όπως και σήμερα προωθείται αυτή τη συμφωνία. Δεύτερο, εμείς αυτό που θέτουμε σαν κεντρικό ζήτημα είναι ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ, που γι' αυτό γίνεται η συμφωνία και γι' αυτό έχει άρθρο 2 πρωτοφανές σε διεθνή συμφωνία, ταχυδρομείο δηλαδή είσαστε, ακριβώς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, για να μιλήσουμε με τέτοια γλώσσα. Λέμε λοιπόν ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν θα διευκολύνει τις φιλικές σχέσεις, αλλά θα τις οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα, γιατί το ΝΑΤΟ είναι αυτό που διέλυσε τη Ιουγκοσλαβία, οι Γερμανοί και όλοι οι υπεραλιστές, και αυτοί συντηρούν αλυτρωτισμούς και άλλα, και επομένως το συμφέρον των λαών είναι έξω από το ΝΑΤΟ. Και επειδή θα σας τα πω και μαζεμένα, καλώς, ούτε ένα κόμμα αριστερό δεν είναι υπέρ του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο, μόνος είσαστε. Μάλιστα.